Εισήλθαμε, αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, εισήλθαμε εις την δευτέραν εβδομάδα των νηστιών και ολοταχώς αναβαίνουμε εις τα πάθη, την ταφήν και την Ανάσταση του Κυρίου μας, την οποία ήθε να μας αξιώσει να φτάσουμε και να εορτάσουμε πνευματικά και όχι σαρκικά. Αυτήν την παράκληση να παρακαλούμε στην προσευχή μας πάντοτε το Θεό μας να μας αξιώσει να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Σαρκικοί άνθρωποι ποτέ εις τον κόσμο τούτον. Διότι ο σαρκικός άνθρωπος πλησιάζει την κόλαση. Ο πνευματικός πλησιάζει τον ουρανόν και την βασιλεία των ουρανών. Δι' όλα αυτά η Εκκλησία μας πάντοτε προσπαθεί τα τέκνα της να τα ανυψώσει από τον κόσμο τούτον προς τα άνω. Χριστός γεννάτε, λέγει, δοξάσατε. Χριστός επί γης ανυψώθητε. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να ανυψωθούμε εμείς, όχι να μείνουμε σειρώμενοι επί της γης. Διότι όφης ο αρχαίος, ο παμπώνυρος, σέρνεται επάνω στη γη και όσοι είναι επάνω στη γη και δεν φτερουγίζουν προς τα άνω, δεν ανοίγουν τα θέρυγας της προσευχής, της νηστείας, της εγκρατείας, των αρετών, όσοι δεν δύναντε να πετάξουν προς τα άνω, ο όφης αυτός κατατρώγει εκείνους οι οποίοι σέρνονται πάνω στην γη. Δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός πάντοτε μας φωνάζει να ετοιμαστούμε δια την Βασιλεία των Ουρανών. Ετοιμαστείτε, λέγει, διότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αυτές οι παρακλήσεις, αυτές οι προτροπές της Εκκλησίας μας ανεβαίνουν τα σήμερα σε αυτάς και φθάνουν εις το ύψος εκείνο της πνευματικής υμνοδίας την οποία αναπέμπει η Εκκλησία μας προς τον Θεό. Αυτές τις ημέρες τις Άγιες ήθε να μας αξιώσει ο Θεός να τα εορτάσουμε με την ειδική του χάρη, σκέπη και ευλογία. Και εισερχόμεθα, αδερφοί μου, για να ειδούμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο ότι εις όλους τους τομείς, εις όλα τα επαγγέλματα, εις όλες τις τάξεις, πάντοτε υπάρχουν δύο μερίδες, οι πιστοί και οι άπιστοι. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν. Εκείνοι οι οποίοι θέλουν να σωθούν και εκείνοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται δια τη σωτηρία του. Και τούτο θα το παρακολουθήσουμε, αδερφοί μου, όταν θα ειδούμε στην συνέχεια όσοι μεν παρακολουθούμε τα Θεία Κηρύγματα, να έχουμε υπόψη ότι βρισκόμεθα τώρα ενώπιον μιας τάξεως πιστών και απίστων. Όσοι ήκουσαν τα Θεία Κηρύγματα έως αυτήν τη στιγμή, τα οποία ομιλούν δια την καθημερινή μας ζωή. Δι' αυτό και παρατείνουμε τα Κηρύγματα αυτά, διότι είναι ψυχοφελέστατα και διότι μας οδηγούν κοντά στον Θεό. Μεταξύ πιστών και απίστων, λοιπόν, εισήλθεν ο στρατής, ο οποίος βρισκόμενος σε ένα χωριό, το οποίο ονομαζόταν Κουτσοχώρη, πιστός εις τον Θεόν δοκιμάζεται. Για να έχουμε υπόψη πάντοτε ότι όλοι οι πιστοί όλων των εποχών, όλων των αιώνων, οι πιστοί θα δοκιμαστούν. Το είπε ο Κύριος. Όσοι θα με ακολουθήσετε, λέγει, να έχετε υπόψη ότι θα υποστείτε δοκιμασίας. Θα δοκιμαστείτε εις τον κόσμο τούτο. Να είστε έτοιμοι να τα αντέξετε. Δεν υπόσχομαι δάφνας, ούτε τριαντάφυλλα στους δρόμους σας. Εγώ σας υπόσχομαι μαρτύρια. Σας υπόσχομαι αίμα, θάνατον. Δι' αυτόν τον λόγο, όταν δοκιμαζόμεθα να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
όταν δεν δοκιμαζόμεθα, να λυπούμεθα, αδερφοί μου. Διότι κάτι ύποπτο υπάρχει. Μακάριος ως υπομένει πειρασμόν, λέγει ο Θεός. Μακαρισμένος είναι εκείνος ο οποίος δοκιμάζεται, λέγει, στον κόσμο τούτον, διότι ακριβώς φανερώνεται ότι είναι δικό μου παιδί. Ο Θεός όν αγαπά παιδεύει, μαστιγεί δε ιόν όν παραδέχεται. Εκείνον που είναι δικό του παιδί, λέγει, εκείνος ο οποίος είναι δικός του, τον παιδεύει ο Θεός. Και εκείνον που παραδέχεται ότι είναι δικός του Θεού, θα δεχθεί μαστίγωσιν. Σήμερα οι γονείς δεν μαστιγώνουν τα παιδιά. Ένας Θεός μαστιγώνει τα παιδιά, τα παιδιά του. Εμείς οι γονείς σήμερα μη τυχόν και αγγίσει επάνω στο παιδί ή ο δάσκαλος ή η δασκάλα ή κανένας πατέρας ή μητέρα αλίμονον και τρισαλίμονον. Ας το παιδί, λέγει, ελεύθερο. Και αυτή η ελευθερία μας κατέφαγε. Αυτή η ελευθερία είναι αυτή η οποία έδωκε και την καταστροφή. Όσοι ενθυμούνται τους πρώτους χρόνους που εμαθάναμε γράμματα, εβλέπαμε τον διδάσκαλό μας και από σεβασμόν και φόβον δεν σηκώναμε τα μάτια να τον δούμε. Σήμερα κάνουμε και συνδικάτα μες στα σχολεία, κάνουμε και οργανώσεις μες στα σχολεία. Έτσι διέταξαν οι μεγάλοι. Άστε τα παιδιά, λέγει, να κάνουν σωματεία. Και βρίσκονται 4-5 παιδάκια τα οποία δεν μυρίζει το στόμα τους γάλα και επιτίθενται εναντίον του διδασκάλου. Διδάσκουν δηλαδή τα παιδεία τους διδασκάλους, όχι οι διδάσκαλοι τα παιδεία. Αυτό είναι το κατάντημα το σημερινό, αδερφοί μου. Και βλέπουμε το στρατήν εκεί που εδοκιμαζόταν μέσα στο κουτσοχώρι να φεύγει, να οδηγεί τα βήματά του προς ανέβρες συνεργασίας. Μας διδάσκει το παράδειγμα του ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται δεν πρέπει να τρώει. Το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Ο μη εργαζόμενος, λέγει, μη δες θιέτο. Εις τον αγώνα του για να φτάσει να έβρει εργασία ο στρατής, πίπτει στα σαγκάλας των δαιμόνων. Έπεσε ακριβώς μέσα στο διαβολόρεμα όπου ευρίσκονται οι δαίμονες. Και εκεί ακούει συζήτηση δαιμόνων. Και μαθάνει από εκεί ότι η κόρη του βασιλέως ήταν ετοιμοθάνατη. Και έμαθε και το μυστικό ότι μόνον ένας τρόπος μπορεί να ζήσει η βασιλοπούλα, η οποία έφερε το όνομα Ζωή. Και αφού ήκουσαν από τους δαίμονας ότι μόνο το Χριστονέρι, δηλαδή ο αγιασμός, όποιος πιστεύει σε αυτό σώζεται, μία σταγόνα αγιασμού και εξαφανίζει την κόλαση ολόκληρον. Έρχονται εν αγωνία τα παιδιά του Θεού μου εις τον Άγιο Γεώργιον και λέγουν: ευρίσκω μάγια έξω από το σπίτι μου, ευρίσκω λάδια έξω από το σπίτι μου, ευρίσκω αυγά, λέγει, σπασμένα έξω από το σπίτι μου. Δηλαδή τις ανέδειες και τις αηδίες και τις ανοησίες των δαιμόνων. Μη φοβάστε, σας παράγγειλα και σας παραγγέλω αγιασμός στο σπίτι σας. Πρωί μόλις σηκωθείς, αφού κάνεις την προσευχή σου, θα πεις αγιασμό. Δεν θα βγεις από το σπίτι σου εάν δεν ραντήσεις ολόκληρο σου το σπίτι. Όπου υπάρχει κάμαρη, όπου υπάρχει μία πόρτα μες στο σπίτι σου, να τη ραντήσεις με αγιασμό. Και μέσα και έξω. Και το βράδυ το ίδιο, δεν θα κοιμηθείς αν δεν το κάνεις αυτό. Ευρισκόμεθα σε μία περίοδο ζωής των ανθρώπων, η οποία ονομάζεται δαιμονοκρατούμενη περίοδος. Είμεθα μέσα εις μία κατάσταση δαιμόνων, δι' αυτών των λόγων. Θα αντικρούσουμε, θα αντισταθούμε, θα αντιμετωπίσουμε τον δαίμονα με τη χάρη του αγιασμού. Να ραντίζουμε μέσα και έξω. Ποιος θα νικήσει ο μάγος? Είναι δυνατόν ποτέ?
Ιησούς Χριστός νικά. Αλλά δεν το κάνουμε, δεν χρησιμοποιούμε. Μας δίδει ο Θεός τόσα όπλα. Δεν τα χρησιμοποιούμε. Τα έχουμε εκεί και έχουν σκουριάνει. Όπως κάνει ο στρατιώτης ο οποίος δεν αγαπά την πατρίδα του. Προδώνει την πατρίδα του εφόσον δεν χρησιμοποιεί το όπλο το οποίο του δίδει η πατρίς του, το έθνος του. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, σας παρήγγειλα και σας λέγω, όταν θα μαγειρέψει η νοικοκυρά θα βάζει αγιασμό στο φάγητο. Όταν θα σηκωθείς το πρωί θα πίνεις αγιασμό. Όταν θα κοιμηθείς το βράδυ θα πίνεις αγιασμό. Θα αντιμετωπίσουμε εις το εξής, από εδώ και πέρα. Θα αντιμετωπίσουμε τους δαίμονας μόνο με τη χάρη του Θεού και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δι' αυτό αγωνιστείτε. Αφού ο στρατής οίκουσε ότι το Χριστονέρι, ο αγιασμός δηλαδή, από εκείνο το χωριό το οποίο ήταν το νερό τούτο, από το Χριστοχώρι όπως το έλεγα, την στιγμή εκείνη αποκαλύπτεται στους δαίμονας και τους λέγει ότι σας οίκουσα ό,τι είπατε και τους εξυνέμισεν, τους εξαφάνισεν δια της χάριτος του Αγίου Ευαγγελίου το οποίο εκρατούσε πάνω του. Και σας είπα ότι εφέραμε ένα Αγίο Ευαγγέλιο. Να πάρετε όσοι δεν κρατείτε επάνω σας, αντί στην καρδούλα σας να έχετε το πακέτο τα τσιγάρα, θα βάλετε τώρα το Ευαγγέλιο. Και όσοι πίνουν τσιγάρων αυτές τις μέρες και θέλουν να νηστεύσουν, να νηστεύσουν το τσιγάρο και ας τρώνε κρέας. Ξέρετε αδερφοί μου ότι όσοι καπνίζουν και πεθαίνουν, ότι αυτοκτονούν και δεν πάνε στον παράδεισο, το γνωρίζετε τούτο? Το έχετε υπόψη αυτό? Είναι αυτοκτονία. Όποιος αυτοκτονεί δεν βλέπει τον Θεό. Όποιος καπνίζει αυτοκτονεί και εκ τούτου δεν θα δει Θεόν. Θα μου πείτε και τόσοι όλοι που καπνίζουν? Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να φανεί ηλίος. Δεν λέγω τίποτε άλλο. Αυτοκτονείς αδερφέ μου, ενώ σου αυτοκτονείς είσαι ένοχος ενώπιον της κρίσεως του Θεού. Και ενώ σου έχεις αυτό το βάρος που λέγεται αυτοκτονία, δεν πρόκειται να μπεις στον παράδεισο. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ θερμώς, μακριά από αυτό το τσιγάρο. Όσοι λέγουν άστον να λέγει τον... Με βρίζουν τη στιγμή αυτή. Το ξέρω, δεν πειράζει. Εγώ κάνω το καθήκον μου. Εγώ παρακαλώ, εγώ συμβουλεύω. Εσείς θέλετε ακούσετε, θέλετε μην ακούσετε. Αυτό λοιπόν το οποίο είπα τώρα, αυτή είναι η νηστεία. Ό,τι αγαπάς θα το σταματήσεις όταν νηστεύεις. Δηλαδή, ό,τι αγαπάς θα το στερηθήσεις την νηστεία. Και εκείνος ο οποίος όταν λέγω σταματάτε το ποτό όταν νηστεύομαι, είναι εκείνοι οι οποίοι είναι δεμένοι με τον δαίμοναν του ποτού. Δεν θα πεις ποτόν όταν υπάρχει νηστεία. Λέγουν μόνο τη Μεγάλη Δευτέρα, την Καθαρά Δευτέρα δεν θα πιω ποτό, λέγεται, σε άλλες μέρες θα πιω. Δεν θα πεις ποτέ σου. Ποτέ σου δεν θα πιείς όσο να τελειώσει η νηστεία. Και όταν τελειώσει η νηστεία θα προσέχεις, διότι η μέθη σε αποκλεί από τον παράδεισο πάλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η θρησκεία μας. Όλων απαγορεύσεις έχει. Αν θέλεις ακολούθησε, δεν θέλεις δικαίωμά σου. Ό,τι κάνεις έχεις μία απαγόρευση μπροστά σου και πρέπει να την προσέχεις την απαγόρευση αυτήν, όπως προσέχεις την ώρα που περπατάσεις στον δρόμο. Και μόλις περπατάς στον δρόμο να βρίσκεις μία προειδοποίηση και σου λέγει κίνδυνος θάνατος, παρακάτω υπάρχει ένα γεφύρι το οποίο είναι σπασμένο και αν περάσεις από πάνω θα πέσεις μέσα και θα εξαφανιστείς, θα τσακιστείς. Και εσύ λες δεν με ενδιαφέρει και περνάς εκείνη την προειδοποίηση, φτάνεις στο γεφύρι, πέφτεις μέσα, γίνεσαι κομμάτια και τότε συνέρχεσαι. Αλλά που να συνέρθεις, όταν πεθάνεις με τα θάνατα δεν υπάρχει επιστροφή ούτε μετάνοια. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε τούτο, βλέπουμε τον στρατή να φεύγει αφού νίκησε τον δαίμονα με τη χάρη του Αγίου Ευαγγελίου, φτάνει στο Χριστοχώρι, παίρνει
των αγιασμών και φθάνει στο παλάτι του βασιλέως και φθάνει με τα μυρίων κόπων επάνω από το κρεβάτι της ζωής η οποία χαροπάλευε. Την εράντισε τρεις φορές με τον αγιασμό και με την πίστη του και η βασιλοπούλα σηκώθηκε. Όταν σηκώθηκε όμως ευρήκε ο στρατής εμπόδια και το μεγαλύτερο εμπόδιο που ευρήκε ήταν από ποιον νομίζετε? Από τους γιατρούς. Ποιος είναι αυτός ο συνάδελφος, λέει, που ήρθε και εμείς τόσοι γιατροί μέσα στο παλάτι δεν μπορέσαμε να θεραπεύσουμε τη βασιλοπούλα? Να τον δούμε τον συνάδελφον αυτόν. Αφού λοιπόν εκείνος όλος ο λαός έφυγε από κάτω που ήταν στο παλάτι και φώναζε να δουν τον ιατρό, να δουν τον ιατρό, και ποιος ήταν ο ιατρός, ο στρατής λέγει: δεν είμαι εγώ ο ιατρός, ο Χριστός είναι ο ιατρός. Αυτός ανέστησε τη βασιλοπούλα. Αφού το είπε τούτο και αφού εκείνος ο λαός εξομολογήθηκε μπροστά σε έναν ιερέα ο οποίος ευρίσκεται εκεί και είπε όλος εκείνος ο λαός ότι εγώ κάνω τούτο, εγώ κάνω τούτο, εγώ κάνω τούτο, Πάτερ μου, έλεγα, γέροντά μου, να με συγχωρέσει ο Θεός, και τους συμβούλευε ο ιερεύς να μην ξανακάνουν τις αμαρτίες αυτές. Αφού έφυγαν αυτός ο λαός, ενώ και πάνιν τα βασιλικά πρόσωπα και ο στρατής ήσαν μαζί, ήρθε ο υπασπιστής της ημέρας και είπε προς τον βασιλέα: μεγαλειότατε, του λέγει, ο ιατρός των ανακτόρων και άλλοι τρεις ιατροί εκ της πρωτευούσης ζητούν την άδεια σου να ειδούν τον ιατρόν της βασιλόπεδος. Ας έρθουν, είπε ο βασιλεύς. Μεγαλειότατε, είπε ο στρατής, εγώ πρέπει να φύγω. Γιατί, του λέγει, να φύγεις? Διατί? Διότι δεν έχω να μοιράσω τίποτε με τους ιατρούς. Τους φοβάσαι, του λέγει ο βασιλεύς, ερωτά το στρατή. Έχεις φόβο? Εγώ, του λέγει, ο Θεός φυλάξει. Εγώ, μεγαλειότατε, με τη χάρη του Θεού δεν φοβήθηκα τον σατανά με το τάγμα του, και θα φοβηθώ τα όργανα του? Εδώ θα μπούμε στα δύσκολα, αδερφοί μου. Θα δείτε μία μερίδα ιατρών οι οποίοι είναι άπιστοι πέρα για πέρα. Δεν λέγω για όλους τους ιατρούς. Είπαμε ότι κάθε ένα επάγγελμα και κάθε μια μερίδα τούτου του κόσμου έχει τους πιστούς και τους απίστους. Εγώ λέγω δια τους απίστους αυτή τη στιγμή. Άπιστοι ιατροί. Τα όργανα του διαβόλου, λέγει ο στρατής εδώ. Όργανα του σατανά είναι οι ιατροί, λέει ο βασιλιάς. Οι ιατροί όχι, διότι οι ιατροί όσοι ξέβρεται υπήρξαν και Άγιοι, λέγει ο στρατής. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Άγιος Παντελεήμων, οι Άγιοι Ανάργυροι και πολλοί άλλοι ήσαν ιατροί. Αλλά αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ τώρα εξάπαντος θα είναι όργανα του σατανά, βασιλιά μου, του λέγει, και θα το ειδείς εάν με διατάξεις να μείνω. Εγώ υπακούω, του λέγει, αν μου πεις να μείνω θα μείνω. Αλλά και πάλι ο Χριστός θα νικήσει, του λέγει μεγαλειότατε. Λοιπόν, του λέγει ο βασιλιάς, να μείνεις εδώ για να τους αντιμετωπίσεις. Μένω, μεγαλειότατε. Αφού το θέλετε ο ορισμός σας, αυτό θα κάνω. Κάνω υπακοή. Βλέπετε, προσέξετε την υπακοή. Τι μεγάλο σημείο της σωτηρίας μας είναι αυτό. Τι μεγάλη αρετή είναι αυτή η οποία ονομάζεται υπακοή. Η παρακοή μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Εάν υπήκουεν ο Αδάμ και η Εύα εις τον Θεόν, αν υπήκουν, δεν θα ευγαίναμε από τον Παράδεισο. Με το λίγο λοιπόν οι ιατροί εισήλθαν στο παλάτι και αφού προσεκίνησαν τα βασιλικά πρόσωπα, εκάθισαν απέναντι επί των εδρών των βασιλικών που διέταξε ο βασιλεύς. Ο ανακτορικός ιατρός, λαβών των λόγων, είπε: μεγαλειότατε, ήρθαμε δια να ερωτήσουμε και να μάθουμε ποια ή το ινόσος της βασιλόπεδος, την οποία εμείς δεν την ήθημε να διαγνώσουμε και συνεπώς να θεραπεύσουμε, και πως δια τίνος φαρμάκου εθεραπεύθη τόσον ταχαίος, ευχερός και ασφαλός. Όχι ψέματα όπως κάνουν οι μάγοι. Φεύγουν από τον Χριστόν οι πιστοί και τι λέγουν? Επήγα, λέγει, στον παπά μου, εδιέβασιν, και τι έγινε? Δεν θεραπεύτηκα. Θα πάω λοιπόν στον μάγο. Πηγαίνει στον μάγο και μόλις ο μάγος καλέσει τους για όλους εκεί, αμέσως κουλουριάζονται
μέσα σε εκείνο το σώμα, μαζεύονται σε μια γωνιά, μαζεύονται όπως ο σκαντζόχυρος και μένουν εκεί κουρνιασμένοι και τον βλέπεις, «Α, λέγει, κάτι έφυγε να πεπάνω μου, είδες ποιος είναι ο δυνατός?» «Όχι, ο παπάς», λέγει. Και αμέσως βγαίνει έξω και χοροπηδά και γελά και φωνάζει και αγάλεται, χορεύει στο δρόμο. «Είδες ποιος με κάνει καλά», λέγει. Φεύγει, περνά ένας μήνας, περνούν δύο μήνες, περνούν τρεις μήνες, περνά ένας χρόνος, όσο επιτρέψει ο Θεός μας από ψηλά που βλέπει το παιδί του και λυπάται, και μετά επιτρέπει και βγαίνουν όχι ένας διάολος, βγαίνουν λεγεώνες δαιμονίων και ορμούν επάνω σε αυτόν που εθεραπεύθη τάχατες και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου χείρονα τον πρώτο. Τη δεύτερη φορά που τον πιάνουν όλοι οι διαόλοι, τότε λέγει, «Μα εφόσον ήμουν καλά», λέγει, «τώρα γιατί αρρώστησε?» «Μα εκεί που επήγες δεν επήγες στον Χριστό που θεραπεύει, επήγες στον μάγο που κουβαλεί τους διαόλους, που τους φωνάζει και έρχονται». Αυτό λοιπόν το ζητεί τώρα να το μάθει ο γιατρός, ο ιατρός του παλατίου. Όπως προσθέσουμε και εμείς τούτο το φάρμακο, λέγει, στην επιστήμη μας, χάριν της ανθρωπότητος, να θεραπεύουμε τους ανθρώπους, λέγει, με αυτό το φάρμακο, το οποίο χρησιμοποίησε ο συνάδελφος, ποιος, ο Τσαρουχάς, με το ταγάρι στο νόμο και με τα τσαρούχια τα οποία έβγαιναν τα δάχτυλα του έξω από τα τσαρούχια. Είχαν φαγωθεί και εκείνα τα τσαρούχια, ο πάμφτωχος εκείνος στρατής, τα πόδια του ήσαν πλεγμένα και βουτυγμένα με στη λάσπη, γιατί δεν είχε εκείνο το παπούτσι να του το κρατήσει και να του τα φυλάξει. «Κάλλιστα», είπε ο βασιλεύς, «δύναστε να ρωτήσετε και να μάθετε ό,τι ζητείτε, αφού μάλιστα πρόκειται περί της επιστήμης». «Με την άδειά σας, λοιπόν», λέγει ο γιατρός. «Ναι», του λέγει ο βασιλεύς, «μάλιστα. Και αν ο λίγον μεγαλειότατε ελευθεριάσομεν, χάριν της επιστήμης, αν βγούμε λίγο έξω από τα όρια και επιτεθούμε στον συνάδελφο, επιτρέπεται?» «Καλώς, αλλά δυνατόν και ο άλλος να ελευθεριάσει», του λέγει. «Και χάριν της αληθείας μάλιστα, και τότε θα τα δεχτείς και από εκείνον. Θα ανοίξεις το στοματάκι σου εκεί, όταν το ανοίξει όμως και εκείνος, τι θα γίνει?» «Κάνετε καλά», του λέγει. «Δεχόμεθα», είπε ο γιατρός, «και εκείνος να ανοίξει το στόμα του και εμείς. Η αλήθεια εν ελευθερία λόγου ευρίσκεται. Το λοιπόν, είμαι ελεύθερη να μιλήσουμε». Αρχίζει η πάλι, αδερφοί μου. Γι' αυτό σας είπα ότι τούτο το κήρυγμα θα είναι το σπουδαιότερο από όσα έχουμε να ακούσει. «Ζητήσατε λοιπόν ως θέλετε να έβρετε την αλήθεια, αφού την αγνοείτε», είπε ο βασιλεύς, «θα τη μάθετε». Τούτο επήραξε κάπως τον ιατρόν, ο οποίος στραφής προς το στρατήν του λέγει, «Πόθεν είστε, αγαπητέ συνάδελφε?» «Από πού έρχεστε?» του λέει. «Δεν είμαι, κύριε», του λέγει, «συνάδελφός σας», απήντησε ο στρατής με ταπείνωση. «Αλήθεια λέγεις, διότι είσαι άγνωστος εις τον επιστημονικών κόσμο». «Είπες την αλήθεια», του λέει, «δεν συγνωρίζομαι εμείς. Εμείς έχουμε σωματεία τα οποία γνωρίζουμε τους γιατρούς, τους συναδέλφους. Εσένα δεν σε ξέρουμε καθόλου. Αλλά πόθεν είστε?» «Από το κουτσοχώρι», του λέγει. «Από εκεί κατάγομαι». «Με πειράζετε?» «Καθόλου. Είμαι από το κουτσοχώρι», του λέει. «Δεν σε πειράζω καθόλου», του λέει. «Και πώς ονομάζεστε?» «Στρατής». «Στρατής», είπε στον εαυτόν το γιατρός, «στρατής», μίλησε σιγά για να ηρωνευθεί το στρατήν. «Χιδαίον όνομα», δηλαδή αστείο όνομα. «Και πού εσπουδάσετε την ιατρική?» «Εδώ όχι βέβαια, δεν πιστεύω εδώ γιατί δεν σε γνωρίζουμε». «Δεν εσπούδασα ιατρική, κύριε, αλλά την γεωργική και αυτήν καταπράξην». «Γεωργός είμαι», του λέγει, «αλλά δεν πήγα ούτε σε πανεπιστήμιο. Ό,τι έβλεπα τον παππού μου και τη γιαγιά μου και τη μάνα μου και τον πατέρα μου, συνέχισα», λέγει, «να σκάβω την γη, να καλλιεργώ τις ελιές, λίγο αμπέλι. Αυτό το έμαθα όχι με πανεπιστήμια», του λέγει, «αλλά εις την πράξη». «Και πώς εξεύρετε να θεραπεύετε τόσο εξαισίωστη αυτά σοβαρά νευρικά ασθενείας?»
τονίζει ο ιατρός, νευρικάς ασθενείας. Νευρικάς ασθενείας, ψυχολογικάς ασθενείας. Πήγαινε στο ψυχολόγο, λέγεις, τον νευρολόγο. Αυτό είναι το οποίο σήμερα ακούμε, μόλις δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει, πήγαινε, λέγει, γρήγορα στον νευρολόγο, στο ψυχολόγο. Και είναι σήμερα κάθε μια οικογένεια να έχει και έναν νευρολόγο και έναν ψυχολόγο. Κάθε μια οικογένεια. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων όμως δεν είναι αυτός, είναι άλλος. Εγώ, λέγει, κρατώ τη γαλήνη στα χέρια μου, λέγει ο Θεός. Εγώ είμαι που δίδω την θεραπεία της ψυχής, λέγει ο Θεός. Εγώ είμαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Πού πηγαίνετε σε αυτούς που δεν πιστεύουν ούτε ψυχήν, ούτε αιώνιον ζωήν, ούτε κρίσιν Θεού? Με κανέν παλαιόν ιατροσόφη του, λέγει, εθεράπευσες. Ίσως επρόσθεσεν και ειρωνικός, ή με τη Σολομονική, τα οποία βρίσκονται συνήθως στα σχήρα των αγραμμάτων και των προληπτικών. Μίλησε λίγο, λίγη αλήθεια είναι εδώ ο γιατρός. Αυτό, αδερφοί μου, το οποίο είπαμε τώρα, η Σολομονική και οι άλλες ανοησίες των μάγων, μάθετε μαγεία και άλλα πολλά βιβλία, έπρεπε η Εκκλησία να ορθώσει το ανάστημά της, δηλαδή από τα τηλεοράσεις να ευρεθεί ένας ο οποίος έχει δύναμη και να φωνάξει μακριά από αυτά τα βιβλία και να βρεθεί και ένας ο οποίος κυβερνά τούτον το κράτος και να δώσει διαταγή. Απαγορεύονται αυτά τα βιβλία και μάλιστα με πρόστιμα μεγάλα, ούτως ώστε να φύγουν από τα χέρια των Ελλήνων και των Ελληνοπαίδων αυτά τα βιβλία τα οποία προσκαλούν τους δαίμονας και δαιμονίστησαν όλα τα παιδιά της Ελλάδος, μικροί και μεγάλοι. Ούτε ιατροσόφιν έχω απήντης ενοστρατής, ούτε Σολομονική διαβάζω, ούτε κανέναν ιάτρευσα εγώ. Ποιος λοιπόν ιάτρευσε την βασιλόπαιδα, λέγει ο γιατρός. Ο Χριστός, απαντά ο στρατής, με δύναμη, εφώναξε. Ο Χριστός, του λέει, εθεράπευσε το παιδί. Ο Χριστός. Αυτά δεν τα ακούμε. Δεν παρετάσεις, κυρά μου, της λέγει. Μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο πιστός άνθρωπος και λέγει, εγώ νηστεύω, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, εγώ έκανα Άγιο Ευχέλαιο. Δεν μας παρετάσεις, κυρά μου, της λέει, με αυτά. Αυτά τα οποία λέγει τώρα αυτός ο ιατρός. Δεν μας παρετάς, του λέει, ο Χριστός. Ποιος Χριστός, του λέει? Μάλιστα ο Χριστός, επαναλαμβάνει ο στρατής. Πόση δυσιδαιμονία, λέγει, ο Χριστός κατέβει από τον ουρανό και σε ιάτρευσε. Δεν είναι ανάγκη να κατεβεί ο Χριστός, του λέγει ο στρατής, διότι είναι Θεός και ως τιούτος είναι πανταχού παρών. Τον κοροϊδεύει ότι κατέβηκε ο Χριστός και ήρθε εκεί και θεράπευσε τη βασιλόπαιδα, τη βασιλοπούλα, τη ζωή. Του λέγει ο στρατής, δεν είναι ανάγκη να κατεβεί. Εκείνος είναι πανταχού παρόν, το ξεύρεις, του λέγει. Πού να ξεύρει τέτοια λόγια ο ιατρός, ο άπιστος? Δηλαδή θέλει να υπήσει ότι έγινε θαύμα. Θαύμα, του λέγει, ναι, θαύμα. Θαύμα έγινε. Αλλά τα θαύματα, αγαπητέ, τώρα δεν γίνονται. Δια τους απίστους, του λέγει ο στρατής, δεν γίνονται. Δια τους πιστούς όμως γίνονται και θα γίνονται μέχρι τέλους του κόσμου, είπε, και πρόσθεσε τα λόγια αυτά με πίστη ο στρατής. Και ανοίξα στο Ευαγγέλιο ανέγνωσεν εκ του 16ου κεφαλαίου του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει εν το όνομα τι μου δαιμόνια εκβαλούσιν, γλώσσες λαλήσους ικενές, όφης αρούσι, θα τους δαγκάνουν τα φίδια και δεν θα παθαίνουν τίποτε. Καν θανάσιμον την πίωση νουμία αυτούς βλάψει, θα πίνουν το φαρμάκι, το δηλητήριο και δεν θα παθαίνουν τίποτε. Αυτό που είπε και ο Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτης, που είμαι στο σπίτι του αυτή τη στιγμή και ακούμε τα λόγια του Θεού. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση, θα βάζουν τα χέρια τους πάνω στους ασθενείς και θα γίνονται καλά. Τα άκουσες, του λέγει, γιατρέ μου? Αυτά, του λέγει,
φύρτατε συνάδελφε, είναι δι' εκείνων των καιρών, είπεν και ηρωνεύθη τον στρατήν. Το καιρό εκείνο, του λέει, όχι το καιρό τούτο. Τότε γίνονταν, του λέει. Το καιρό εκείνο, δεν λέγει το Ευαγγέλιο. Ναι, του λέγει, το καιρό εκείνο γίνονταν, τώρα δεν γίνονται. Δεν δύναση να το αρνηθείς αυτό, του λέγει. Όχι, του λέει ο στρατής, δεν αρνούμε. Και τώρα, του λέγει, δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει η επιστήμη. Λοιπόν, σβήστε αυτά, του λέγει. Λοιπόν, η επιστήμη είναι η απιστία, του λέγει ο στρατής. Αγνοείται το Ευαγγέλιο, ιατρέ, του λέγει. Εάν το εξεύρετε καλύτερο, δεν θα ομιλείτε όσο μιλείτε, του λέγει. Και το καιρό τούτο λέγει, όχι το καιρό εκείνο. Ο στρατής το βάζει στη θέση του. Δεν λέγει το καιρό εκείνο, λέγει το καιρό τούτο, του λέγει. Πού το λέγει? Εγώ ο Σάκης επήγαινε στην εκκλησία και ήκουα το Ευαγγέλιο, πάντοτε ήκουα το καιρό εκείνο. Εάν άλλαξαν τώρα τα πράγματα, δεν ξέρω. Το καιρό τούτο δεν το άκουσα ποτέ, διότι από τον πολλών δεν επήγα, από πολλών ετών δεν επήγα στην εκκλησία, του λέγει. Έχω αρνηθεί την εκκλησία, δεν έχω καμιά σχέση μαζί της. Αν τώρα λέγουν το καιρό τούτο, δεν το άκουσα. Ηρωνεύεται ο Κύριος, όπως ηρωνεύονται σήμερα όλοι οι άπιστοι γιατροί. Οι άπιστοι, τονίζομαι τούτο, για να μην παρεξηγηθούμε. Τονίζομαι, ομιλούμε περί απίστων γιατρών. Και τούτο θα ομιλήσουμε εκτενέστερον εις την συνέχεια. Σας εμπόδισεν η επιστήμη, είπε ο στρατής εις κανέν σημείον, τι ούτων τι απήντησεν ο γιατρός, δεν υπάρχει. Διόλου λοιπόν παράδοξον να φρονείτε ως φρονείτε, είπε ο στρατής, πλην μάθετε ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός στο τέλος του κατά Μαθαίον Ευαγγελίου λέγει, ιδού εγώ με θυμώνυμη, για όσους πιστεύουν, του λέγει, πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ο δε Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του λέγει, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας, ώστε και το καιρό εκείνο έγιναν και το καιρό τούτο γίνονται και μέχρι συντελείας του αιώνος θα γίνονται θαύματα, διότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Για να δούμε τι είπε αυτός ο άπιστος. Αυτά είναι καλά δια τους αγραμμάτους και τους αμαθείς, απάντησης του επιστήμονος, αδερφοί μου. Απάντησης αυτού ο οποίος λέγεται επιστήμον, δια να θεραπεύει τα παιδιά μας και εμάς τους ιδίους. Και δια σας τους σοφούς είναι καλή η απιστία, την οποία ονομάσατε επιστήμην, λέγει ο στρατής. Και πώς είναι δυνατόν να πιστεύω εις τα παραμύθια? Τότε προς τι η μάθησης, η γνώσης, η επιστήμη, λέγει ο γιατρός. Η επιστήμη δεν παραδέχεται παραμύθια. Παραμύθι είναι η βασιλοπούλα η ζωή, του λέει, και έδειξε με το χέρι του τη βασιλοπούλα που εκάθεται εκεί και παρακολουθούσε. Είναι παραμύθι, του λέει, αυτή. Πεθαμένη ήταν, τώρα να την εκεί. Πώς είναι παραμύθι, του λέει? Όχι. Και ναι. Δηλαδή η βασιλοπούλα εισθένησε, εθεραπεύθη, αλλά όχι δια θαύματος όπως συνομίζεις, αλλά ένεκα λόγου φυσικού. Φυσιολογικά, του λέει, καλά, αρρώστησε, φυσιολογικά έγινε, θεραπεύτη, σηκώθη, φυσιολογικά. Η κόρη του βασιλιά εξεψυχούσε, έγινε καλά και λέει φυσιολογικά θεραπεύθηκε. Αυτό το οποίο ακριβώς πηγαίνει ένα παιδί πιστό από την εκκλησία στο γιατρό και του λέει, μου ευρήκε όγκο, του λέει. Μου βρήκε όγκο. Ήσουν έτοιμος να μου κάνεις εγχείρηση, του λέει. Τώρα αυτή τη στιγμή μου λες δεν υπάρχει. Εγώ σου λέγω έγινε θαύμα. Φυσιολογικό ήταν, περασμένο ήταν, δεν καταλάβαμε, του λέει. Αυτό απαντούν οι άπιστοι. Διότι τίποτε άνευ λόγου δεν γίνεται, λέγει ο γιατρός. Α, υπήρχε κάποιος λόγος. Και ποιος είναι αυτός ο φυσικός λόγος, γιατρέ μου, του λέγει ο στρατής. Αλλά αμέσως επενεύει ο βασιλιάς να μου πεις, του λέει, ποιος είναι αυτός ο φυσικός λόγος. Υπέλαβε ο βασιλεύς, ερώτησε ο βασιλιάς. Ο λόγος ούτως μεγαλειότατε δεν είναι μεν
εισέ τη γνωστός στην επιστήμη και ορισμένος, αλλά δυνάμεθα να ονομάσουμε αυτόν ενέργειαν της φύσεως. Ενέργειαν της φύσεως, ενεργή φύσης. Πεθαίνει το πλάσμα, γίνεται καλά δια της δυνάμεως του θαύματος και της επεμβάσεως του Θεού και έρχεται ο άπιστος και λέγει ενέργεια φυσική, λέγει θεραπεύτηκε. Συμβαίνει λόγου χάρη να ασθενήσει της ευνηδίως και να νομιστεί ότι είναι νεκρός, λέγει ο γιατρός, και με το λίγο να γίνει καλά μόνος άνευ επεμβάσεως ιατρού ή φαρμάκου. Αυτό συνέβη και στην Βασιλοπούλα. Η φύση ενέργησε μόνη και η θεραπεία έγινε αυτόματος, τα δε λοιπά είναι συμπτώσεις. Αυτά λέγει η επιστήμη. Σεις είστε η επιστήμη, η ρώτησε ο στρατής. Εσύ αντιπροσωπεύεις την επιστήμη, του λέει. Εγώ δεν είμαι η επιστήμη, αλλά θεράπων αυτής ιατρός, απήντησε με υπερηφάνεια και κομπασμόν ο ιατρός. Θεράπων της επιστήμης, λέει. Όλοι οι θεράποντες της επιστήμης τα αυτά φρονούσιν όπως εσύ, του λέγει ο στρατής. Δηλαδή οι αληθείς θεράποντες. Υπάρχουν και πολύ καλούμενοι επιστήμονες οι οποίοι είναι προληπτικοί. Εκείνοι πιστεύουν στα θαύματα, λέγει ο γιατρός. Προληπτικοί. Όσοι πιστοί γιατροί είναι προληπτικοί, δηλαδή καταδικάζει και τους συναδέρφους του ο Κύριος. Ο άπιστος ιατρός, λέγει, εκείνοι οι οποίοι είναι προληπτικοί, λέγει, πιστεύουν πως υπάρχουν θαύματα. Δεν υπάρχουν μεταξύ αυτών επιστήμονες ανεγνωρισμένης ικανότητος, λέγει ο στρατής. Πώς όχι, υπάρχουν, και δια να είπαμε την αλήθεια, μερικοί είναι και στην πρώτη γραμμή. Αλλά έχουν την αδυναμία να πιστεύουν και στα θαύματα. Αδυναμία. Όσοι πιστεύουν στα θαύματα έχουν αδυναμία. Και τούτο υποβιβάζει πολύ την επιστημονική των αξία. Τους κάνει, λέγει, καθυστερημένους. Όσοι πιστεύουν στα θαύματα, όσοι γιατροί πιστεύουν στα θαύματα, είναι καθυστερημένοι. Αναφέρεται, αδερφοί μου, από έναν νευρολόγο μεγάλης περιοπής Γερμανών, ο οποίος ήταν προτεστάντης, αλλά ήταν πιστός άνθρωπος, πιστός στον Θεό, επίστευε στον Θεό σύμφωνα με την πίστη του. Με συγχωρείτε, όχι προτεστάντης, καθολικός του Πάπα. Επίστευε στην πίστη του και επήγαιναν αυτοί οι οποίοι ήσαν προσβεβλημένοι με τα δαιμόνια. Δηλαδή σαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν νευρολόγων. Και όταν επήγαιναν σε αυτόν τον Γερμανών, τους έλεγε «Επέρασες από τον πνευματικό σου?» Έλεγε «Όχι». «Πέρασε από τον πνευματικό σου πρώτα και μετά έλα από εδώ», του έλεγε. Επήγαιναν στον πνευματικό να εξομολογούν το, δεν επέστρεφαν. Αυτή η θεραπεία της εξομολογήσεως, αυτό το βάρος της ενοχής, αυτό αναστατώνει το νευρικό σύστημα, αδερφοί μου. Και όσοι πηγαίνουν και εξομολογούνται, αμέσως δεν έχουν ανάγκη από ψυχολόγους και νευρολόγους. Όσοι εξομολογούνται, θεραπεύονται ψυχικώς. Αυτή είναι η θεραπεία της ψυχής. Να το γνωρίζουμε τούτο, να το καταλάβουμε αυτό, και τότε η θεραπεία στην ζωή μας είναι άμεσος. Μετά από την εξομολόγηση θεραπεύεται ο άνθρωπος, γίνεται καλά. Σεις βέβαια, του λέγει ο στρατής, δεν φοβήστε να πάθετε τη αυτήν ζημία. Δηλαδή εφόσον δεν πιστεύετε, είστε πολύ ψηλά. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν έχουν πέσει από την θέση τους. Είναι οι καθυστερημένοι γιατροί. Ποτέ εγώ και οι περί εμέ δεν παραδεχόμεθα παράλογα πράγματα. Η φύση αποκρούει τα θαύματα. Τα πάντα γίνονται κατά νόμους αναλλοιώτους. Το θαύμα παραβιάζει τους φυσικούς νόμους και επομένως είναι ανύπαρκτον και απαράδεκτον, λέγει ο γιατρός με υπερηφάνεια. Ο στρατής επεκαλέστη από τα βάθη της ψυχής του την Θεία Χάρη εκείνη τη στιγμή, η οποία φωτίζει τους αληθινούς πιστούς και συμπληρώνει τα σατελής των γνώσης, και έπειτα είπεν αποτινόμενος προς τον ιατρόν. Το είπεν ο ίδιος ο Θεός, λέγει, θα σας καλέσουν επί βασιλείς και ηγεμόνας δια να σας δικάσουν, λέγει, δια να απολογηθείτε, λέγει, μη σκεφτείτε, λέγει, τι θα πείτε τη στιγμή εκείνη, εγώ θα σας δώσω στόμα και σοφία με την οποία θα απαντήσετε, λέγει, και δεν θα μπορέσει κανείς να αντιμιλήσει. Τούτο επεκαλέστη ο στρατής, επεκαλέστη τη χάρη του Θεού και είπε, Θεέ μου, βοήθησέ με αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσω αυτόν τον άπιστον. Και απαντάει στον
ιατρών. Αλλά γιατί είναι απαράδεκτον? Σεις παραδέχεστε την φύση και εν τούτης η φύση τι είναι, του λέγει. Η κορονής των θαυμάτων, αφού επλάστη εκ του μηδενός, ώστε η φύση βεβαιώνει το θαύμα. Δεν το ανατρέπει, ιατρέ μου, του λέει. Και τι εστί φύσης, ρώτησεν ο ιατρός, ηρωνικός των στρατήν. Διότι σου λέει, έχω ένα γράμματο μπροστά μου, τώρα να του πω τι είναι η φύσης. Φύσης εστίν, απήντησεν ο στρατής, πάντο υπάρχον, γενόμενον και γινόμενον κατά νόμους, τους οποίους όρισεν ο Θεός, ο ποιητής και πλάστης του σύμπαντος, και κατά τη δύστιχον νεωτέρου την ως ποιητού, η φύση είναι θέλημα και νόμος του Κυρίου και αιώνιον αλφάβητον του Θείου του Βιβλίου. Απήντησεν με πίστην ο στρατής. Να ερωτήσω τώρα και εγώ εσάς, ποιος είναι ο φυσικός νόμος που εμποδίζουν το θαύμα, η γνώμη σας, η ιδέα σας, η θέλησή σας, να ακούσουμε, του λέγει. Αλλά και επιτέλους, δεν είστε ως ομολογήσατε επιστήμον. Τι ζητείτε επιστημονικά πράγματα? Φώτισε ο Θεός το στρατήν και τώρα του ομιλεί όπως ομιλεί εκείνος. Ήθελε επιστήμη, του ομιλεί τώρα ο αγράμματος. Ο στρατής, ο τσαρουχάς που το κουτσοχώρει, τώρα αντιμετωπίζει έναν μορφωμένο με την επιστήμη την οποία ζητεί. Εγώ, κύριε επιστήμον, δεν ήλθω να σας εύρω. Σεις ήλθατε. Ενόμιζον ότι θα εύρω επιστήμοναν και όχι άνθρωπον προληπτικών και φανατικών, λέγει ο γιατρός στον στρατή. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος και προς τούτο σπουδάζει και προάγεται και όχι περιορισμένος και δεσμευμένος υπό θρησκευτικών δεσμών και προλήψεων και στάσιμος εναντίον των φυσικών νόμων της προόδου. Ώστις θέλει πράγματα να είναι ελεύθερος, λέγει ο στρατής των ιατρών, και αληθώς να προοδεύσει, τα θρησκευτικά αυτά δεσμά δεν πρέπει να τα κόψει. Τα δεσμά αυτά τα οποία εσείς κακώς ποιούντες τα εκόψατε, δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από τον καλόν και από τον κακόν έργο. Τα δεσμά αυτά δεν εμποδίζουν κανέναν. Δεν εμποδίζουν αυτόν από την μάθηση και την γνώση της επιστήμης και της αληθείας, αλλά από την πλάνη, την ασέβεια και την απιστία, λέγει ο στρατής. Άνευ των Χριστών τούτων δεσμών ο άνθρωπος όχι μόνο δεν προοδεύει, αλλά και χάνεται. Είδετε τους χαρταετούς των πεδίων, ιατρέ? Ποια είναι η αιτία της υψώσεως αυτών στον αέρα? Ο αΐρ, λέγει ο ιατρός. Λάθος, του λέγει. Ο δεσμός, το καλώδιο, το σχοινάκι που κρατάει το παιδί, του λέγει. Άνευ καλωδίου ημείς δεν μπορεί να υψωθεί ο χαρταετός, του λέγει. Εάν κοπεί αυτό το σχοινάκι, τι γίνεται ο υψωμένος αετός? Χάνεται. Αυτό συμβαίνει και στην πνευματική σας ελευθερία. Ελευθερία η οποία φέρει στην απώλεια είναι η έλλειψη της φρονήσεως κατά την ενέργεια του σατανά. Τον πιάνει τώρα στο ψητό ο στρατής, τον χτυπάει. Του σατανά, του λέγει. Ναι, του σατανά, του λέγει. Και υπάρχει σατανάς, ας γελάσω λίγο, είπε ο γιατρός με ηρωνία. Γέλα το λοιπόν, διότι εκείνος γέλα μαζί σου, του λέγει. Και θα γελάσει περισσότερον όταν μετά τον θάνατον θα αποκτήσει διαπαντός, θα σε αποκτήσει και θα σε κάνει δικόν του, διότι τώρα φοβείται μήπως μετανιώσεις και σωθείς, του λέγει. Τώρα τον καταλαμβάνει ο φόβος του σατανά. Τότε όμως που θα κλείσεις τα μάτια σου, του λέγει, θα σε έχει πάντα κοντά του και γι' αυτό τώρα φοβάται. Ο μεγαλύτερος του πόθος είναι να λέγεται ό,τι λέγεται και να φρονείται ό,τι φρονείται, του λέγει. Τον ήκουσα τον να συνιστά τους δαίμονας, τους άλλους δια τους σκοπούς των. Εσείς, του λέγει, πάσχετε από παράκρουση, βλέπω, κύριε στρατή. Έχετε τρελαθεί, του λέγει, και εγώ συζητώ μαζί σας σπουδαία πράγματα. Τώρα το κατάλαβα, του λέγει, και δεν μου λέγετε, παρακαλώ, αφού ακούσατε τον σατανά να ομιλεί, όπως λέγετε, πώς είναι το σχήμα του? Βλέπετε τις ηρωνίες, πώς έρχονται η μία κατόπιν της άλλης. Αδερφοί μου, ποια μορφή έχει, τι χρώμα έχει?
όλα τα σχήματα του λέγει και όλα στα μορφάς και όλα τα χρώματα. Ό,τι σχήμα και μορφήν θέλεις λαμβάνει και ό,τι χρώμα θέλεις το παίρνει του λέγει. Εάν αδερφοί μου έχετε ακούσει ποτέ το διάβολο, θα πάρετε τώρα, όπως σας είπα στο τέλος, όσοι δεν πήρατε το βιβλίο που γράφει μαγεία, δαιμονισμός και απολύτρωσης, θα το πάρετε και θα δείτε μέσα τι γράφει. Είναι όλα βγαρμένα από την πείραν 36 ετών. Θα δείτε τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει να κλωτσά όπως κλωτσά το γαϊδούρι, να ογκανίζει όπως ογκανίζει το γαϊδούρι, να νιαουρίζει όπως νιαουρίζει η γάτα, να γαυγίζει όπως γαυγίζει το σκυλί, να βρυχάται όπως βρυχάται το λιοντάρι, να σέρνεται όπως σέρνεται το φίδι και βγάζει εκείνον τον κρότον. Αυτός είναι ο διάβολος. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ο κόσμος δεν γνωρίζει. Και λέγει πού είναι ο διάβολος. Και τούτο ακριβώς συνέβηκε και με την Εύα. Αν τον έβλεπε δεν θα αμάρτανε. Αν έβλεπε ποιος διάολος εμπήκε μέσα στο φίδι το ημερότερον των θηρίων, το οποίο έπλασε ο Θεός τότε, αν έβλεπε το διάβολο ότι ομιλούσε μέσα από το φίδι, δεν θα ήκουενε στο διάβολο. Και σήμερα οι άνθρωποι κάθονται και λέγουν πού είναι ο διάβολος, τι μορφή έχει. Να έρθεις εδώ στον Άγιο Γεώργιο να ακούσεις ποια μορφή έχει. Να τον ακούσεις, δεν θα τον δεις, γιατί αν επιτρέψει ο Θεός και τον δεις θα εξαφανιστείς, αδερφέ μου. Ήρθε μία ημέρα ένας ο οποίος εκάθισε εκεί, μόλις εμπήκε στην πόρτα εκάθισε εκεί να παρακολουθήσει εδώ τι γίνεται. Είναι ψέματα λέγει, όλα αυτά τα κάνει ο παπάς λέγει για να ξεγελά τον κόσμο. Και όπως εκάθισε εκεί επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός και βλέπει τον διάολο. Και μόλις τον είδε ορμά έξω, δεν τον κρατούσαν ούτε αλυσίδες. Έφυγε και βγήκε έξω στον δρόμο. Τρεχάτος σου λέει έρχεται πάνω μου τώρα, τι θα κάνω. Ναι αδερφοί μου, αυτός είναι ο διάβολος. Και τώρα αυτός ηρωνεύεται το στρατή και του λέει, αφού τον είδες και τον άκουσες, του λέγει, για πες μου τι χρώμα έχει, τι σχήμα έχει. Βρε άνθρωπε του Θεού, ό,τι σχήμα θέλεις παίρνει. Φωνάζει αυτός ο διάβολος. Βρε και μίγαλη γίνομαι λέγει. Και κουνούπι γίνομαι λέγει. Και μυρμήγκι γίνομαι. Και ποντίκι γίνομαι. Και ό,τι θέλεις λέγει γίνομαι. Τον εμποδίζει κανείς εφόσον γίνεται άγγελος φωτός. Και παραπλανεί τον κόσμο. Και δεν θα γίνει αυτά. Όλα τα σχήματα και όλα τα μορφάς και όλα τα χρώματα. Ό,τι σχήμα και μορφήν θέλει λαμβάνει και ό,τι χρώμα θέλει λαμβάνει. Τον ακούσατε και να ομιλεί, ρωτά ο γιατρός ηρωνικά. Τον ήκουσα μάλιστα να ομιλεί και να λέγει εις τους δαίμονάς του εν συμβουλίο, μέσα στο συμβούλιο που έκανε, αυτά τα οποία λέγεται εσείς τώρα, του λέγει, κύριε γιατρέ. Τα ονόματα δήθεν της επιστήμης, τα είπε εκεί, του λέει. Και τον είδατε βέβαια ή μόνο τον ακούσατε, πώς είναι, ηρωνία πάνω στην ηρωνία. Τον είδα, είπε σοβαρός ο στρατής, ως κάπρον, ως όφιν, ως άρκτον, ως λύκον, ως ερημίτην. Και τώρα τον βλέπω σαν ιατρό μπροστά μου, του λέει. Αυτά είναι, αδερφοί μου, αυτά είναι τα μεγαλεία του Θεού. Ένας αγράμματος να αντιμετωπίζει έναν επιστήμονα. Εγώ είμαι σατανάς, του λέγει. Συ όχι, του λέγει. Αλλά οι λόγοι σου είναι σατανικοί. Έχεις εντός σου πνεύμα πονηρών. Τον έφερε ο στρατής και του λέγει είσαι δαιμονισμένος, του λέει. Αυτό παθαίνουν εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν. Είναι δαιμονισμένοι, αδερφοί μου. Του μιλάς αλλά δεν απαντά όπως πρέπει να απαντήσει. Άρα απαντά ο διάβολος. Και μέσα του είναι ο διάβολος. Άρα είναι δαιμονισμένος. Φίλε μου, πάσχεις από ψύχωσιν, ένεκα θρησκομανίας, είσαι θρησκόληπτος, του λέγει. Και βλέπεις φαντάσματα και πράγματα ανύπαρκτα. Δεν υπάρχει σατανάς. Δεν υπάρχει δαίμον. Δεν υπάρχει ψυχή. Απαντά ο επιστήμον. Αυτά τα οποία ακριβώς ακούμε καθεκάς την ημέρα. Μην ξεχνάτε ότι όταν εγένετο εις τον Άγιο Γεώργιον μεγάλη επίθεση από τις τηλεοράσεις. Μην ξεχνάτε ότι επισκέφθησαν έναν θεολόγο καθηγητή,
ο οποίος απήντησε με τούτα τα λόγια. Δαίμονας υπήρχε μέχρι τον 5ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα και μετά δεν υπάρχει δαίμονας. Τον έπιασαν έπειτα στα τηλέφωνα όλοι οι πιστοί, τα πεστά παιδιά του Θεού, και τον εξετείναξαν, ευαρέθηκαν. Είπαν, άλλη φορά δεν ανοίγω το στόμα μου να μιλήσω. Να μην το μιλήσει ποτέ. Μέχρι τον 5ο αιώνα υπήρχαν δαίμονες. Και τώρα ποιοι είναι αυτοί που παρασύρουν τον κόσμο μέσα στην αμαρτία και την βλασφημία? Είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι οδηγούν τον κόσμο να βλασφημεί τον Θεό. Όσοι βλασφημούν σήμερα, όλοι είναι διαβολοκρατούμενοι. Όλοι όσοι ομιλούν σήμερα είναι βουτυγμένοι μέσα στα νύχια του Σατανά. Όσοι βλασφημούν είναι δαιμονισμένοι. Μόνο ο διάβολος βλασφημεί. Οι άγγελοι δεν βλασφημούν. Δεν βλασφημούν οι άγγελοι. Υμνούν τον Θεό οι άγγελοι. Αυτά τα οποία φαίνονται στον άνθρωπο ζώντα ονομάζει η επιστήμη ψυχώσεις. Έχει ψυχασθένεια, του λέει. Ο άνθρωπος αποθνίσκει μετά των ψυχώσεων αυτών και χάνεται. Δηλαδή μεταβάλλεται εις φόσφορον, άζωτον, άνθρακα, τέτανον κτλ. Άλλωστε και αυτός ο Θεός λέγει στον Αδάμ, γη ή και εις γη να πελεύσει. Απαντά ο δαίμονας μέσω του ιατρού, παρακαλώ. Γη ή και εις γη να πελεύσει. Ακούσατε παρερμηνία? Εφόσον είπεν, λέγει το Ευαγγέλιο, γη ή και εις γη να πελεύσει, χάνονται τα πάντα. Παρερμηνία ομοία με τους Γιαχωβάδες. Παρερμηνία ομοία με τους Γιαχωβάδες. Και κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς για να σώσει το χώμα. Γι' αυτό κατέβηκε. Αυτά τα οποία λέγεται, κύριε γιατρέ, ανήκουν στο σώμα και όχι στην ψυχή, του λέγει. Αυτά τα οποία είπες ότι θα γίνω με χώμα διότι είμαι από το χώμα, να ανήκουν στο σώμα, του λέγει, όχι στην ψυχή. Αλλά και αυτά, αν και υλικά, δεν χάνονται, διότι ο ποιητής αυτών είναι αθάνατος. Πολύ δε περισσότερον η άειλο ψυχή. Τα πάντα εκτός του Θεού αλλοιούνται και μεταβάλλονται εν το κόσμο τούτο. Αλλουδέν και ουδέποτε χάνεται, του λέγει. Και αυτή η ψυχή μεταβάλλεται ή σήμερον κακή ψυχή, αύριο εάν θελήσει γίνεται αγαθή, και το ίδιο. Σήμερα εάν είναι αγαθή, μεθαύριο γίνεται κακή. Δηλαδή ο άνθρωπος μεταβάλλεται όπως μεταβάλλεται εκείνο το οποίο έχουμε μπροστά μας και φυσά ο αέρας και το παίρνει από τη μια πλευρά στην άλλη, το καλάμι, όπως το σπρώχνει ο αέρας και πάει από τη μια μεριά, έπειτα το σπρώχνει και πάει από την άλλη. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Σήμερα είναι άπιστος, αύριο γίνεται πιστός. Σήμερα είναι πιστός, αύριο γίνεται άπιστος. Έχει τη δυνατότητα. Τούτο δυνατόν να συμβεί και εις εσένα, του λέγει. Σήμερα πολεμείται την ύπαρξη και την αθανασία της ψυχής εναντίον της λογικής και της πίστεως. Αύριο φωτισθέντες υπό του Θείου Φωτός μεταβάλλεστε εις αληθή επιστήμονα και όργανον της Θείας Χάριτος. Σήμερον υπηρετείτε το διάβολο εν αγνία σας, αύριον το Χριστόν εν επιγνώση, του λέγει. Ουδέποτε, κύριε προληπτικέ, του λέγει, θα καταταχθώ εις την τάξη των αμαθών και δυσιδαιμόνων. Ουδέποτε θα αρνηθώ τας γνώσεις τας οποίας μια χορήγησαν η παιδεία και η επιστήμη. Ουδέποτε θα πιστεύσω εις πράγματα ανύπαρκτα. Ουδέποτε θα πιστεύσω εις θαύματα. Διότι είσαι υπό την κατοχήν του πονηρού πνεύματος, το οποίον σε υπάτησε με δόλιο μηδίαμα ψευδούς επιστήμης, του λέγει ο στρατής. Εγώ, του λέγει, αλλά δεν παραδέχομαι τι αυτά πράγματα. Διότι δεν είσαι ελεύθερος, του λέγει. Αλλά ίσα ίσα επειδή είμαι ελεύθερος, ομιλώ και ομιλώ. Ναι, έχεις την ελευθερία του άνευ δεσμού, χαρταετού και άνευ πιδαλίου πλοίου, του λέγει. Αρνούμενος των δεσμών της θρησκείας, εδέχθης λελιθώτος των δεσμών του Σατανά, και ενώ είσαι δεμένος υπ' αυτού, νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Αυτό συμβαίνει εις πάντα υπό του διαβόλου παγιδευθέντα. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, αδερφοί μου, βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος αφήνει τα μαλλιά. Αφήνει τα μαλλιά και γίνεται γυναίκα. Και τον βλέπεις και παρουσιάζεται στις τηλεοράσεις. Φοράει σκουλαρίκια και λέγει ότι είναι άντρας. Μα αυτά από τον αρχαιοτάτο χρόνο.
από την Παλαιά Διαθήκη ανήκαν στη γυναίκα, δεν ανήκουν στον άντρα. Αυτός λέγει ότι είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και είναι ελεύθερος, νομίζει, αλλά δεμένος από το διάβολο. Αυτό γίνεται. Βλέπεις την γυναίκα να φοράει παντελόνια και λέγει είμαι ελεύθερη, λέει, να φορέσω ό,τι θέλω. Είσαι ελεύθερη. Δεν είσαι ελεύθερη. Είσαι δεμένη από το διάβολο. Σε έχει δέσει ο διάβολος και σε τραβάει. Γι' αυτό πρόσεξε. Να ελευθερωθείς και όταν ελευθερωθείς θα πορεύεσαι τον δρόμο των αληθινών και των καλών. Αυτά λέγει ο ελεύθερος άνθρωπος. Ελευθέρωσε με λοιπόν εσύ, είπε ηρωνικός ο ιατρός στο στρατήν. Όχι εγώ, του λέγει, ο Χριστός θα σε ελευθερώσει, αλλά πρέπει να το θελήσεις, του λέγει. Ως της θέλει, είπε ο Χριστός, να με ακολουθήσει, εκείνος είναι ελεύθερος, ή να με ακολουθήσει ή να μην με ακολουθήσει. Ως της θέλει, ο πίσω μου ελθύν. Έστω, του λέγει, θέλω, είπε πεισματωδός ο γιατρός. Καλώς, είπε ο στρατής, και γερθείς, εξήγαγε το Ευαγγέλιο και προχώρησε προς τον ιατρό εν βήμα. Έβγαλε το Ευαγγέλιο και του λέγει, τώρα, του λέγει, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Ο ιατρός κατελήφθη τότε υπό φόβο αγνώστου και γερθείς περίφοβος ρώτησε, τι θα κάνεις, του λέγει, και έτεινε τα σχήρας ως δια να αποφύγει προσβολή δυνάμεως αοράτου. Σαν να έβλεπε μια δύναμη η οποία ερχόταν επάνω του και του λέει, τι πας να κάνεις, του λέγει. Ο στρατής αντί απαντήσεως είπε, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού πνεύμα πονηρών, ψευδούς επιστήμης, έξελθε από το ανθρώπου τούτου. Ήταν μέσα το διάβολος. Και εσταύρωσε τον ιατρόν τρεις. Εις το πρώτον σταύρωμα ο ιατρός εξέβαλε κραυγήν τρόμου. Εις το δεύτερον εφώναξε, φεύγω, φεύγω. Και εις το τρίτον έπεσε ανέστητος επί του εδάφους. Αδερφοί μου, τελειώσαμε. Θα δούμε τον γιατρό πεσμένο, αλλά πώς σε σηκώθη την ερχομένη Τετάρτη. Σύνθημα, σύνθημα. Τι σύνθημα θα πάρουμε? Το σύνθημα το οποίο θα πάρουμε είναι ότι η επιστήμη σήμερα χωρίζεται εις δύο τομείς, τους πιστούς επιστήμονες και τους απίστους. Οι άπιστοι έχουν δαίμονα μέσα τους, οι πιστοί έχουν τον Χριστό μέσα τους. Και όταν πηγαίνουμε σε γιατρόν, να προσέχουμε εις ποιον γιατρόν πηγαίνουμε, για να μας δώσει την χάρη του Θεού και την σωστή θεραπεία. Βοήθειά μας. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέψω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφήσω με Πεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος αυτής τα θαύματος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Χριστού βίβλον εμψυχών εσφραγισμένη σε πνεύματι ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος εφεφώνηση χαίρε χαλαδοχείων διείς της Προμήτωρος παραλυθήσετε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς Αδάμε πανόρθωσης χαίρε Παρθένε Θεόνυμφε που άγου η νεκρωσής χαίρε πανόμομε το παλάτιον του μόνου βασιλέως χαίρε θρόνε πύρινε του παντοκράτορου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πρόδον το αμαράντον χαίρε ημών η βλαστήσασα, το μήλον το εύασμον χαίρε η τέξασα, το ως φάδιον
του πάντων βασιλέως, χαίρε απειρόγα με κόσμου διάσωσμα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, αγνίας της αύρισμα χαίρε δις εκ του στόματος, ημών εξανέστημεν χαίρε η δείπνων, κρίνων δέσποινα εις τους ευωδιάζων, θυμία μα εγκοσμών μοίρων πολιτισμών. Τους ους υμνολόγους Θεοτόκε, ο ζώσα και άφθονος πηγή, θείασον συγκροτήσανας νευματικών στερέωσον, και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπέρ Αγία Θεότων και σώσον ημάς, στάχινη βλαστήσας αυτό θείον, ως χώρα ανήρωτος σαφώς, χαίρε εν ψυχέ τραπέζα όρθων ζωής προδίσασαν, χαίρε του ζώντος ίδετος πηγή ακένωτος δέσποινα. Υπέρ Αγία Θεότων και σώσον ημάς, δάμαλης των μόσχων είτε κούσα των άμωμων, χαίρε της πιστής, χαίρε αμναστήσασα Θεού αμνών των έροντα, κόσμου πάντως τα πτέσματα, χαίρε θερμών ηλαστήριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όρθρος φάινος χαίρε ημώνη των ήλιων φέρουσα Χριστόν, φώτος κατοικητήριον χαίρε το σκότος λύσασαν, και του ζωφώδης δαίμονας ολοτέλος εκμειώσασα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή, χαίρε πηλημόνη ειν ο λόγος διόδευσε μόνος ημοκλούς, και φύλας αγουδέσποινα το τόκο σου συντρίψασα, χαίρε η θεία είσοδος των σωζωμένων πανυμνητέ. Απρόσμαχητο.
Oh.